και αγαπημένες μου, λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα πολύ γλυκό, αλλά όχι τρυφερό βιντεάκι με θέμα την απιστία. I know, σε κανέναν δεν αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Δυστυχώς, το έχουν κάνει πολύ μόδα τα τελευταία χρόνια και κυρίως με την τεχνολογία, τα Facebook, τα social media και τα λοιπά, και τα κινητά. Και τα ζευγάρια είναι τόσο ταλαιπωρημένα και λέει η γυναίκα, δεν πειράζει, αφού δεν ενδιαφέρεσαι για μένα, δεν μου δίνει σημασία, θα μου δώσει κάποιος άλλος. Λέει ο άντρας, έχω βαρεθεί, την έχω βαρεθεί, τα παιδιά, ακόμη και πριν τα παιδιά, έχω βαρεθεί όλη την κατάσταση, θέλω να ανέβω, ή θέλει σεξ, λέει ο άντρας, θέλω σεξ, οπότε ψάχνετε και εκείνος. Θα μου πείτε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια πριν, δεκαετίες πριν, γινόταν, απλά δεν το μαθαίναμε. Απλά δεν χωρίζανε και τόσο, ήταν πιο πατημένα τα πράγματα, πιο δύσκολα, πιο κρυφά. Τώρα όμως είναι πιο ανοιχτά. Και δυστυχώς είναι ότι δεν κρατάει τίποτα, είτε σχέσεις είτε γάμοι, σπάνιο είναι αυτό. Και συνήθως για να κρατηθούν, αυτοί που κρατιούνται, είναι επικεντρωμένοι περισσότερο, όχι κακή χρήση του ίντερνετ. Έχουν μία αδυναμία κόλλημα με τον σύντροφο τη σύντροφο και μπορούν και το κρατάνε και είναι ενωμένοι. Λοιπόν, όμως το θέμα μας είναι, συγχωρούμε την απιστία, την ανεχόμαστε, τι κάνουμε. Να σας πω εγώ, που δόξα σε Θεός με έχουν κοροϊδέψει και με έχουν απατήσει. Άλλες φορές τα έμαθα, άλλες δεν τα έμαθα και γίνομαι αυτό που λένε Τούρκος, εγώ γίνομαι Τούρκαλα. όχι, δεν το ανέχομαι. Γιατί να το ανεχτώ, αγαπημένη μου, γιατί να το ανεχτώ. Υπάρχει κάπου, hello, πρέπει να ανεχτείς την απιστία. Όχι, δεν υπάρχει. Πρέπει να ανεχτώ την κοροϊδία. Όχι, γιατί για να κάνει την απιστία με κοροϊδεύει κανονικά. Λοιπόν, πώς θα καταλάβουμε κάποια τέτοια. Είναι το κινητό. Το κρύβουνε, το κάνουν, έχουν και εξτρά κινητά. Εμένα, ακούτε τι μου είχε συμβεί. Μου είχε συμβεί ο άνθρωπος μου που ήταν τότε, που τώρα δεν θέλω να το βλέπω μπροστά μου, με κατακοροϊδέψε, που ήταν και σοβαρότατη σχέση, δεν είχε μόνο δύο κινητά, είχε και τρίτο και ήταν και κρυμμένο το τρίτο. Και το οποίο ήταν για το τρίτο πρόσωπο. Δηλαδή, χαμός. Και εγώ καταλάβαινα ότι κάποιες φωτογραφίες δεν ερχόταν μόνο σε μένα, πήγαιναν και αλλού, έπιασα site, μετά και στους γάμους μου. Στον πρώτο δεν υπήρχε τεχνολογία, ίντερνετ, τότε είχε ξεκινήσει, δεν υπήρχαν τα κινητά. Πάμε το σχόλιο, ο πρώτος μου άνδρας είπε, όταν πλέον ζήτησα διαζύγιο, γιατί μέσα στους γάμους σχέσεις μου δεν κάνω κάτι. Όταν ζήτησα διαζύγιο, μου λέει, ξέρεις τι, εγώ θα σε απατήσω με την φίλη μου που είναι από τη δουλειά και που την γουστάρω και πολύ και μ' αρέσει και πάρα πολύ και τόσα χρόνια τη θέλω και θα πάω και στο ξενοδοχείο μαζί της. Hello! Μπράβο, καλά θα κάνεις! Στο δε γάμο μου, στο δεύτερο γάμο μου, αλλού πηγαίνανε οι λογαριασμοί, ούτε καν ήξερα και όταν ζήτησα μόνο νεύρα πήρα και κακή κριτική και ξέρεις, αγριά για να μην τους ρωτήσεις τίποτα παραπάνω και μην μάθεις και περισσότερα και όλο θυμώνουν μαζί σου, γιατί από πίσω σου. Συν ότι είχα πιάσει μηνύματα με άλλοι και τα λοιπά. Φανταστείτε τώρα στη διάρκεια του γάμου πόσα άλλα γίνονται. Και όχι, δεν το ανέχτηκα φυσικά και ζήτησα διαζύγιο. Και θα μου πεις γλυκιά μου, εσύ με το διαζύγιο. Θα σας πω ότι είναι θέμα υγείας. Καταπιέζεις, δεν μπορείς να κοιτάξεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Και όταν δεν σε καταλαβαίνει ο άλλος, δεν συζητάτε, μπαίνουν οι γονείς στη μέση, η μαμά μου λέει, είσαι ένα κακόμοιρο πλάσμα. Και όσο υπομονή να κάνεις και τα παιδιά σου, για τα παιδιά σου, έρχεται το σύμπαν και σου λέει,
τέλος. Τώρα θα την πάθεις, γιατί θα καταστραφείς οικονομικά κτλ. Αλλά θα γλιτώσεις από αυτό. Ναι, ήρθε η καταστροφή με οικονομική όταν ζήτησα το 2G. Έμεινα το δεύτερο, έμεινα... Γιατί όταν έχεις παιδιά, σε παιδεύουν διαφορετικά, έτσι. Αλλά τουλάχιστον έλεγα ότι είμαι εγώ, μόνη μου. Δεν με κοροϊδεύει κάποιος. Βέβαια, ο άλλος έλεγε ότι εγώ τον απάντησα και το λοιπά, εγώ τίποτα. Όταν είναι θέμα παιδιού, έλεγα όχι, δεν θα δώσω δικαίωμα. Είναι τόσο δύσκολο και σας καταλαβαίνω και εσάς που απατάτε, γιατί προσπαθείτε να κάνετε υπομονή μέσα σε ένα γάμο. Αλλά κοροϊδεύετε το άλλο άτομο, είναι ολόκληρη διαδικασία για να το απατήσετε. Οπότε δεν είστε καν αληθινός αληθινή απέναντί του. Το κοροϊδεύετε. Και θα μου πείτε, εμείς δεν μπορούμε. Φυσικά, αφού φοβάστε τους γονείς σας. Πρώτα απ' όλα, τους πρώτους που φοβάστε, τους γονείς σας, τον περίγυρό σας. Να μείνεις, προτιμάτε να κοιμάστε στους καναπέδες, και εγώ κοιμόμουν, παρά να πάρετε την δύσκολη απόφαση. Δυστυχώς, όταν σε απατάνε, δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Άνδρας είσαι, γυναίκας είσαι, και όταν το υποψιάζεσαι, άσχετα που θα σε κοροϊδέψουν καλά-καλά, ξέρεις εσύ, ξέρεις πότε σε κάνουν ευτυχισμένοι, ξέρεις πότε σε κοροϊδεύουν και σε πατάνε και σε κάνουν. Παρόλη την κοροϊδία, είσαι δυστυχισμένος, δυστυχισμένη. Λοιπόν, ακόμη και στις σχέσεις, σε γνωρίζει. Μετά από τον ένα μήνα, ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι παράλληλα στο κινητό του, στο κινητό της, παίζει με Facebook, social media, άλλα κτλ. Γενικά. Και λες, γιατί έχεις αγκάθια στο στομάχι, στην καρδιά, παντού, και λες, τι κάνω πάλι, την πάτησα. Όσο καλός, καλή να είσαι, όταν ο άλλος θεωρεί ότι μειονεκτεί απέναντί σου, πηγαίνει και βρίσκει και ένα χειρότερο άτομο συνήθως από σένα και είναι μαζί του. Γιατί λέει, α, εγώ εδώ βρήκα κατανόηση, α, εδώ δεν με παιδεύει, α, εδώ έχει ήπιο χαρακτήρα, δηλαδή δεν έχει χαρακτήρα, απλά πάει με τα νερά σου, αγαπημένη, αγαπημένη. Και αρέσει και στο τρίτο πρόσωπο να διαλύει. Είναι ανεβαστικό, γιατί μπορεί να το έχουν διαλύσει. Και λες, τι είναι σχέση, ποιον εμπιστευτώ, και μήπως και στην επόμενη, στον επόμενο που θα πάω και θα γνωρίσω και δεν θα ενδιαφέρεται, μετά δεν θα με κοροϊδέψει, δεν μπορεί να με απαντήσει κτλ. Θα σου πω, ναι, άμα το στομάχι σου, ο εγκέφαλός σου ανέχεται αυτή την κοροϊδία και λες, α, δεν πειράζει, χίλια μπράβο σου. Εγώ δεν μπορώ. Και όταν έκανε υπομονή και δεν την καταλάβαινα, ήρθε το σύμπαν και και μου λέει, τώρα χρειάζεται να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Επάνω που είχα πει, εντάξει, αυτή θα είναι η ζωή μου, είναι κατεστραμμένη, θα κάνω υπομονή, παρότι νιώθω τελείως μόνη, και παρότι δεν με αγαπάνε, θα κάνω υπομονή, γιατί για το παιδί και τα λοιπά. Τι αγάπη μου, έρχεται το σύμπαν και σου λέει, είσαι για κάτι καλύτερο, έχεις τελειώσει. Πήγαινε στο καλό και σου δίνει την όθηση από μόνο του. Στα φέρνει τελείως δύσκολα για να απεμπλακείς. Βέβαια, έχεις και κυρώσεις. Ξέρουμε ότι μετά από ένα διαζύγιο στην Ελλάδα φτωχαίνεις. Είσαι και στο κοινωνικό περιθώριο. Α, χωρισμένος, χωρισμένη. Στη σχέση. Λες, α, βρήκα κάποιον που το πάθαινε σχέση του είναι αυτό. Έχει αυτή την εργασία, εντάξει, τώρα το μάθανε και δική μου, που να χωρίζεις, α, ναι, αλλά μιλάει και με άλλες, τι γίνεται, ας κάνω ό,τι δεν κάνω, γιατί άντε μετά με ποιον θα βγαίνω, τι θα κάνω, μόνη μου θα είμαι και τα λοιπά. Ο άνδρας αντίστοιχα, α, τη βρήκα, εντάξει, μου αρέσει που είναι λίγο έτσι, καταλαβαίνω τι κάνει, αλλά εγώ την αγαπάω, γιατί εσείς αγάπες μου, αγαπάτε, όποιο λίγο είστε, λίγο θα σας τα φορέσει, λίγο την αγαπάτε περισσότερο. Τις πιστές εκεί που κάθονται και ξέρετε τι είναι σταθερές, όχι. Είστε μαμουνάκια. Υπάρχουν όμως και κάτι άντρες που έχουν πολύ ωραίο επίπεδο και δεν τους φέρονται καλά. Γιατί βρήκαν ένα μαμουνάκι αυτή. Και τις παιδεύει. Είναι θέμα ψυχικής υγείας, σωματικής και ψυχικής. Δημιουργούνται κατάλοιπα, δημιουργείται στεναχώρια, δημιουργείται θλίψη, απογοήτευση.
έλλειψη σεβασμού στο πρόσωπό μας, χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δεν μας εκτιμάνε, δεν νιώθουμε την αξία μας. Τι θέλουμε να κάνουμε, αγάπης μου? Εμείς θέλουμε να λάμπουμε. Μας κάνει να λάμπουμε. Μας κάνει. Αν σε κάνει και με την απιστία να λάμπεις, να λάμπεις, γιατί αυτός αυτή θα τον απατήσει, θα την απατήσεις, με γεια σου, με χαρά σου. Αν όμως δεν αντέχεις και τα λοιπά, πόσο θα αντέξεις? Γι' αυτό λένε συζήτηση. Γλυκέ μου, γλυκιά μου, νιώθω ότι κάτι συμβαίνει. Μπορείς να μου δώσεις το κινητό σου τώρα εδώ μπροστά? Όταν δεν σε απαντάει για κάνει πράγματα από πίσω, πας να πάρεις το κινητό. Τρέχει, το παίρνει, το κρατά. Παθαίνει σοκ. Ή θα βγει και από πάνω ή έχει βάλει και κωδικό. Εσείς με τους κωδικούς το περίγραπτη. Θα βρείτε όμως το κατάλληλο άτομο να σας δουλεύει το ίδιο. Και γίνονται αυτά τα ευτράπελα και καταλαβαίνεις εκεί, λες, οχοχο, χωράω από την πόρτα. Από ποια πόρτα χωράω? Από το σπιτιού χωράω, τουλάχιστον να πω στο σπίτι μου να ησυχάσω. Δεν μοιράζει όμως. Η ζωή συνεχίζεται. Εσύ είναι πως θέλεις να βλέπεις τον εαυτό σου. Κακόμοιρη, κακομοίρη, θες να πας μπροστά, μέτρησέ τα, βάλ τα κάτω. Το μέτρο σου θα είναι η ψυχική σου και η σωματική σου υγεία. Γιατί ξεκινάει από την ψυχή και μετά καταλήγει στο σώμα. Σε γαστρεντερίτιδες, ξέρετε, διάρειες, χαλάει το γαστρεντερικό από το στρες, επειδή δεν μπορείτε να το ανεχτείτε. Συνέχεια πονοκεφάλους, γιατί είναι η σκέψη. Δεν το σκέφτεσαι, ναι, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Χρειάζεται να το σκεφτείς. Πονοκεφάλους, αυγενικά, είναι χειρότερα χωρίς σχέση, χωρίς γάμο, τέτοια. Τι να κάνεις, ναι, και βγαίνουνε. Είναι και αυτοί που δεν το καταλαβαίνουν καν και είναι ευτυχισμένοι με ό,τι έχουν και ό,τι τους δίνεται. Και ό,τι δίνουν και αυτοί. Λοιπόν, ως κριτηριό σου, βάλε. Αντέχει το μυαλό μου, το αντέχει αυτό. Η αξία μου, αυτό, αξία μου το αντέχει, τα όρια μου το αντέχουν. Κατ' επέκταση, να ξέρω, θα το αντέξει το σώμα μου. Για πεις, δεν με νοιάζει. Αν είσαι τόσο cool, με γεια σου, με χαρά σου. Λοιπόν, αυτό είναι το κριτήριο. Βάλε τα. Πάρε στυλόχαρτη και ό,τι χρειάζεσαι, άμα χρειάζεσαι να τα κάνεις. Χαλάρωσε, κάτσε στο δωμάτιό σου, κάπου χαλαρά στο μπαλκόνι και σκέψου και γράψε το αποτέλεσμα. Πιο εύκολο είναι σε μία σχέση, φυσικά. Γιατί μετά παίρνεις τις απεφό σου, μπορεί να μην τις πάρεις κιόλας. Αναλόγως τι χαρακτήρας είσαι. Λοιπόν, φιλιά από μένα, καλά αποτελέσματα και εύχομαι η ψυχή σου να είναι πάντα σε ισορροπία.